Λοιπόν, πάμε να μιλήσουμε για ποδόσφαιρο. Θα μιλήσουμε πάλι. Θα μιλήσουμε και για εθνική ομάδα. Αυτή την εθνική ομάδα που μας προβληματίζει όλους το τελευταίο διάστημα και προσπαθούμε ειδικοί και εμείς να ερμηνεύσουμε, να αναλύσουμε τέλος πάντων αυτή την εικόνα που ξαφνικά παρουσιάζει η εθνική κτλ. Θα καλησπέρισω στην τηλεφωνική γραμμή τον ομοσπονδιακό μας προπονητή, τον κύριο Κώστα Τσάνα. Τι κάνετε, κύριε Τσάνα? Μια χαρά, εσείς τι κάνετε? Δόξα τω Θεώ, δόξα τω Θεώ. Τώρα πήγα να πω τον προπονητή της Εθνικής Ελπίδων, της Εθνικής Νέων, της Εθνικής Ανδρών, ποιο, και τον τριώνεστε? Της Εθνικής Ελπίδων είμαι. Ναι. Περιστασιακά στη Νέων και για το χθεσινό παιχνίδι. Ναι, δηλαδή είστε με κεφαλαίο ομοσπονδιακός προπονητής, έτσι. Δηλαδή, είναι, αν θα το χρησιμοποιήσω έτσι δύο ξένες λέξεις, all weather προπονητής, ας πούμε. Έτσι, παντός καιρού είστε. Όποτε, όπου χρειάζεται, ας πούμε, όπου υπάρχει πρόβλημα στις εθνικές ομάδες, ο Κώστας Τσάνας είναι παρόν. Χθες ήσασταν στον πάγκο εκεί στην Εθνική Ανδρών. Πριν όμως πάμε σε αυτά, θέλω να ρωτήσω κάτι. Εγώ θυμάμαι τον Κώστα τον Τζάνα, μια πολύ ωραία παιχτάρα στο κέντρο του γηπέδου, από αυτές που θα σας μιλήσω όπως θα μιλήσω σε έναν φίλο μου, τέλος πάντων. Σαν αυτές που δεν βλέπουμε πλέον, έτσι, να δεσπόζει το χώρο του κέντρου, να είναι ένας μεσοεπιθετικός πολύ ωραίος. Αυτού του στήλη ποδοσφαιριστές, σαν και το δικό σας δηλαδή, εκείνα τα χρόνια που παίζετε κυρίως στο Λεβαδιακό, σας θυμάμαι πάρα πολύ καλά και χαιρόμουν να σας βλέπω κιόλας. Ήσασταν και το πρόβλημα των μεγάλων ομάδων, εσείς ήσασταν. Λοιπόν, γιατί δεν υπάρχουν πλέον, παιδί μου, γιατί οι προπονητές, εσείς πάλι, και με εσάς θα τα βάλω τώρα, θα τα βάλω με τον Τζάνα τον προπονητή, γιατί δεν αφήνετε τα δεκάρια, ρε παιδί μου, και έχετε κολλήσει στα αμυντικά χαφ όλοι? Θα προστατεύουμε πολύ περισσότερο πλέον τα δεκάρια. Δεν υπάρχουν, τι βάζοντας, τα πράγματα. Βάζοντας δύο αμυντικά χαφ στην πλάτη του. Για να μιλήσω σοβαρά, θα πω ότι έχει αλλάξει το ποδόσφαιρο. Ο τρόπος που παίζεται γίνει πολύ πιο γρήγορος. Είναι πολύ πιο πιεστικός ο τρόπος παιχνιδιού. Υπάρχουν πολύ λιγότεροι ελεύθεροι χώροι για να κινηθεί κάποιος με την μπάλα. Θα διαφωνήσω λίγο μαζί σας. Θεωρώ ότι υπάρχουν πάρα πολύ καλοί παίχτες. Απλά υπάρχουν παίχτες σε αυτό το ποδόσφαιρο που ζούμε τώρα, οι οποίοι είναι περισσότερο κατασκευασμένοι. Δηλαδή παλιότερα κάποιοι παίχτες είχαν αυθεντικό ταλέντο. Πλέον η εξέλιξη, η βελτίωση των μικρών ποδοσφαιριστών σε μικρές ηλικίες έχει βελτιωθεί πάρα πολύ. Πολλοί από τους ποδοσφαιριστές που δεν έχουν ιδιαίτερο ταλέντο βελτιώνονται πάρα πολύ και γίνονται χρήσιμοι για μια ομάδα. Γενικά υπάρχει διαφορά. Δεν μπορώ να φανταστώ ότι δεν υπάρχουν πολύ καλοί ποδοσφαιριστές σήμερα. Απλά νομίζω ότι ο τρόπος παιχνιδιού είναι λίγο διαφορετικός. Δηλαδή τώρα σαν να μου λέτε ότι η Τσάνας, ας πούμε, δεν χωράει στις ομάδες αυτές της Super League, ας πούμε, δύσκολα. Πάγκο θα κάθεται. Χωράνε και υπάρχουν. Όχι. Υπάρχουν και μπορούμε να βρούμε και αρκετούς μεσοεπιθετικούς με μεγάλη ικανότητα. Πλέον το ποδόσφαιρο έχει αλλάξει λίγο. Οι επιθέσεις εκδηλώνονται κύρια από τις πλευρές. Οι ακραίοι είναι πολύ διζητικοί, έχουν μεγάλη ταχύτητα. Αν έχουν εκτελεστική ικανότητα, γίνονται πολύ καλοί. Παλιότερα υπήρχαν δύο επιθετικοί, τώρα υπάρχει ένας και ένας μεσοεπιθετικός. Εντάξει, εξελίσσονται τα πράγματα. Αλλά εγώ νομίζω ότι πάντα θα υπάρχουν καλοί ποδοσφαιριστές, πάντα θα γεννιούνται. Τότε εσείς που όταν φορούσατε τη φανέλα του Λεβαδιακού, ας πούμε, είχατε ένα ελεύθερο ρόλο από τους προπονητές σας, ας πούμε? Όχι. Στην ομάδα. Όσο θυμάμαι, δεν είχα καθόλου ελεύθερο. Καλά, δεν είναι και πριν πολλά χρόνια τώρα, έτσι πως το λέτε. Εντάξει, μικρός είστε ακόμα. Δεν είναι λίγα τα χρόνια που σταματήσετε να παίζετε. Ναι, πάνε 14 χρόνια. Πάνε τόσα, ε. Βέβαια. Περνάει ο καιρός. Περνάει. Εντάξει, όχι, ήμουν ένας ποδοσφαιριστής που αρκετά έτρεχα. Γιατί τη θέση που έπαιζα έτρεχα πάρα πολύ. Τρέχατε, αλήθεια αυτό, ναι. Ναι. Τέλος πάντων, ας μιλήσουμε όλο γι' αυτό. Έχει ήδη... Όχι, γιατί παίζει ρόλο. Δηλαδή, ξεκινώντας από εκεί, και επειδή είναι και πρώτη φορά που μιλάμε για εσάς, ας πούμε, μου αρέσετε πολύ σαν παίκτης, γι' αυτό το λέω. Δηλαδή, και είναι το στυλ αυτό, ας πούμε, που εγώ το ψάχνω να το βρω και στο ελληνικό πρωτάθλημα και στην Ευρώπη. Είναι δυσεύρετο πλέον και στεναχωριέμαι εγώ, γιατί αυτοί οι παίκτες χάριζαν το κάτι τι στον κόσμο, στην κερκίδα και στην τηλεόραση. Να σας πω κάτι, από τη στιγμή που σταμάτησα, πλέον νομίζω ότι είναι κάποιος άλλος αυτός που έπαιζε. Δηλαδή έχει περάσει τόσο καιρός που
Ναι, είναι δύο τελείως διαφορετικά πράγματα. Και από τη στιγμή που γίνεσαι προπονητής, ναι, το πρώτο πράγμα που κάνεις, αυτό που έμαθα πρώτα στις σχολές προπονητών, είναι ότι αφήνεις το ποδοσφαιριστή, το αφήνεις πίσω. Αν νομίζεις ότι όλα λειτουργούν όπως θα έκανες σαν παίχτης, κάνεις μεγάλο λάθος. Προπονητής, είναι καλό να έχει παίξει ποδόσφαιρο, γιατί κάποια στιγμή ανασύρει από την εμπειρία του κάποια πράγματα που θα τον βοηθήσουν να καταλάβει αν θα αρέσουν αυτά που θα κάνει στους παίκτες ή όχι, αν θα είναι ελκυστικά, αν μπορεί να γίνει. Να ρωτήσω και κάτι άλλο. Φτάσατε ποτέ κοντά σε κάποια ομάδα της Θεσσαλονίκης, είτε στον Άρη, τον Ερακλή, στον ΠΑΟΚ, μεταγραφή όταν παίζατε, θυμάστε? Τότε ήταν διαφορετικά τα πράγματα. Εγώ έπαιζα στο Λεβαδιακό τα περισσότερα παιχνίδια κάθε χρόνο. Είχα γεμάτες χρονιές. Ήμουν από το καλός έως... είχα σταθερή πορεία. Ναι, καλός, πολύ καλός. Κάποια στιγμή έφτασε εκεί, αλλά δεν έμαθα ποτέ εγώ, γιατί τότε ήταν οι παράγοντες οι οποίοι μιλούσαν για μεταγραφές ή όχι. Εντάξει, τώρα το να σε πάρει κάποιος και να σου... τώρα δεν έχει σημασία, τόσο πίσω, δεν θυμάμαι. Εδώ για Θεσσαλονίκη λέω, όχι για Αθήνα και τα λοιπά. Το ξέρω, για Θεσσαλονίκη. Ναι. Κάτι υπήρχε, αλλά δεν είναι. Τώρα είναι... Μάλιστα. Πολύ πολύ μακρινό παρελθόν. Για να πάμε λίγο στην εθνική. Όχι τόσο στο... Βασικά, αρχικά αυτή την εμπειρία που είχατε χθες, που καθίσατε στον πάγκο, ας πούμε, στο μάτς με την Σερβία στο φιλικό. Γενικότερα, όπως έλεγα και πριν σας καλησπερίσω και βγούμε μαζί στον αέρα, ότι προσπαθούμε όλες αυτές τις μέρες, ρε παιδί μου, να ειδικοί και μην να αναλύσουμε και να πούμε μία γνώμη για αυτό που βλέπουμε. Νομίζω ότι η δική σας μετράει περισσότερο από τον καθενός σας. Τι έχει πάθει η εθνική, να το πω έτσι, όσο πιο απλά γίνεται. Και όσο πιο απλά να μας το περιγράψετε κι εσείς. Ναι, είναι μια σειρά γεγονότων και δεδομένων τα οποία έχουν συμβεί. Μεταβατικό στάδιο από το Μουντιάλ, αλλαγή προπονητή, φυγή κάποιων παικτών, το κακό ξεκίνημα της ομάδας αποκλιματικά, το γεγονός ότι νομίζαμε όλοι ότι θα είναι ένας εύκολος όμιλος για να αποκριθούμε, περνάνε οι δύο πρώτες, ο τρίτος πάει σε μπαράζ. Όμως, ξεκινώντας τα παιχνίδια δεν ήρθε το αποτέλεσμα που θέλαμε, δεν υπήρχε ανάλογη συνέχεια. Ναι. Άρχισαν τα δεδομένα να αλλάζουν, άρχισε κάθε παιχνίδι να γίνεται δύσκολο, δεν έχουμε κερδίσει την έδρα μας και φτάσαμε από κορύφημα την ήττα από τα νησιά Φερόε. Ναι. Φτάσαμε να είμαστε τώρα αυτή τη στιγμή πάρα πολύ προβληματισμένοι για τη συνέχεια. Να σας πω, συγγνώμη σας διακόπτω, επειδή και εγώ δεν σας κρύβω ότι χρησιμοποίησα αυτή την ατάκα, ότι καλά, μωρέ, χρειαζόταν προπονητής για να κερδίσουμε τα Φερόε. Τώρα και να σας πω την αλήθεια, το είπαμε και λίγο πιο χοντροκομμένα. Χρειαζόμασταν προπονητή για να κερδίσουμε τους σερβιτόρους και τους ψαράδες που ήρθαν και παίξαν, φέρασαν μια φανέλα και κέρδισαν την εθνική μας. Έτσι το είπαμε περισσότερο και εγώ το είπα. Να σας πω κάτι, το θυμάστε το παιχνίδι με τα Φερόε? Ναι, βέβαια, πώς το θυμάμαι. Σας έδειξε 4-5 από αυτούς τους ποδοσφαιριστές ότι δεν είναι σε ένα ικανοποιητικό επίπεδο? Εύκολα παίζουν Super League, να μην σας πω όλοι, ότι παίζουν όλοι οι περισσότεροι. Άρα δεν θα πρέπει να απαξιώνουμε μια ομάδα και ούτε με χαρακτηρισμούς διάφορους να μειώνουμε την αξία μιας ομάδας. Δεν ήταν χαρακτηρισμοί υποτιμητικοί, ήταν η αλήθεια, αφού ήταν ένας τέχνος. Αλλά έτσι όπως εμείς κερδίζαμε σαν εθνική ομάδα καλύτερες θεωρητικά ομάδες από εμάς, αυτή τη στιγμή που έχουμε φτάσει αρκετά ψηλά εμείς στο FIFA ranking, στις κυρώσεις που βρίσκουμε, έτσι κάποιες άλλες ομάδες ποδέστερες από εμάς βρίσκουν ευκαιρία και θεωρούν επιτυχία το να μας κερδίσουν. Ναι. Δεν βρεθήκαμε σε καλή ομάδα, άρα στο ποδόσφαιρο πρώτα παίζεις και ύστερα πανηγυρίζεις ή όχι. Ναι, έτσι είναι, όπως το λέτε. Και νομίζω ότι με μικρότερες ομάδες χρειάζεται προπονητής. Σε οποιοδήποτε παιχνίδι χρειάζεται ένας προπονητής. Για να έχει μια ομάδα που θα έχει τακτική συμπεριφορά, που θα ξέρει τι να κάνει μέσα στο γήπεδο, όταν έχει την μπάλα, όταν δεν έχει την μπάλα, όταν θέλει να κάνει επίθεση. Δεν νομίζω ότι αν δώσουμε τη δυνατότητα στον οποιονδήποτε που νομίζει ότι είναι προπονητής, ότι θα είναι τόσο εύκολα τα πράγματα για αυτό. Ναι, αλλά να αποφασίσει να προπονήσει. Ξέρετε τι μου βγαίνει εύκολα να πω, κύριε Τσάνα? Ότι εντάξει, αυτή που η ενδεκάδα που έπαιξε με τα νησιά. Φερό είχε 9 παίχτες από το Μουντιάλ. Για τους δικούς μας. Ναι, αυτό πήγα να πω, ότι πρωτοκλασάτοι που παίζουν και σε πρωταθλήματα πολύ καλύτερα από το δικό μας φυσικά. Εμείς τα κοιτάμε με το κιάλι αυτά τα πρωταθλήματα. Ναι, ναι. Ξέρω τι ξεχάσανε, ρε παιδί μου, όταν παίξανε μαζί με τα νησιά Φερόε. Ψάχνοντας να βρούμε
τα αίτια αυτής έτσι της, της ήττας, αυτό μας κάνει και, και δυσκολεύει το να βγάλουμε κάποια σαφή συμπεράσματα, γιατί δεν είναι δυνατόν ποδοσφαιριστές με την προσωπικότητα, με την ικανότητα αδιαμφισβήτητη που έχουν αυτοί οι παίκτες να μην καταφέρουν αυτά. Αλλά το ποδόσφαιρο άλλες φορές σου βγαίνουν αυτά τα πράγματα και άλλες φορές δεν σου βγαίνουν. Και παλιότερα. Κερδίζαμε, παράδειγμα, του Λιχτενστάιν, το κερδίσαμε 1-0. Με τη Μάλτα, εκτός έδρας, την είχαμε κερδίσει 1-0. Όμως είχαμε τις νίκες, είχαμε τον τρόπο να κερδίσουμε κάποια άλλα παιχνίδια. Γιατί πλέον δεν είναι εύκολο. Οι διαφορές μικραίνουν στο ευρωπαϊκό. Αλήθεια είναι αυτό. Αλήθεια, και το βλέπουμε. Και το βλέπουμε ακριβώς. Δηλαδή όταν οι Γερμανοί μετά την κατάκτηση πάνε στην Πολωνία και χάνουν, οι Ολλανδοί χάνουν. Όλες θεωρητικά σε εισαγωγικά οι καλές ομάδες της Ευρώπης δεν έχουν βρει ακόμα ρυθμό. Λέω και εγώ ότι μπορεί κάποια στιγμή να έχουμε και κάποια από αυτά τα προβλήματα. Στο ότι είναι μικρές οι διαφορές, ότι οι Φιλανδοί, οι Ρουμάνοι, τους οποίους τους αποκλείσαμε στον παράζ, θυμάστε πώς. Με δυσκολία, δεν ήταν εύκολο. Ναι, με δυσκολία, φυσικά. Επειδή το εύκολο, επιτρέψτε μου να χρησιμοποιήσω μια λέξη έτσι, σε εισαγωγικά, το πέσιμο το έφαγε ο προπονητής, έτσι. Επειδή και εσείς είστε προπονητής, ας πούμε, αυτό είναι, ήταν και το σωστό να γίνει. Δηλαδή, πρώτα έφταιγε ο χι προπονητής, να πω ο Ρανιέρη, ο Τσάνας, ξέρω εγώ, Αναστασιάδης κτλ. Ο χι προπονητής φταίει και μετά πάει η μπάλα ή πάει το φταίξιμο στους παίκτες, στους παράγοντες κτλ. Στην προκειμένη περίπτωση. Τώρα δεν είναι και πολύ εύκολο να απαντήσετε βέβαια και εσείς τώρα σε δύσκολη θέση, αλλά στην προκειμένη περίπτωση, ρε παιδί μου, μόνο ο προπονητής έφταιγε. Γιατί αυτός την πλήρωσε. Ποτέ δεν φταίει μόνο ένας. Και αφού μιλάμε για ομάδα, η ομάδα αποτελείται από προπονητή, ποδοσφαιριστές, σε συγκεκριμένη περίπτωση των εθνικών ομάδων είναι αυτή. Ναι. Όταν πάμε σε ένα σύλλογο υπάρχει διοίκηση, υπάρχουν οι φίλαθλοι, αλλά ποτέ στη λειτουργία μιας ομάδας τα θετικά και τα αρνητικά δεν πρέπει να τα αναλαμβάνει μόνο ο προπονητής ή μόνο οι παίκτες. Είναι συνδυασμός, είναι συνεργασία και όσο πιο καλή συνεργασία είναι, τόσο καλύτερα είναι τα αποτελέσματα. Βέβαια υπάρχουν και πολλές φορές που η συνεργασία είναι άψογη και μπορεί να μην έρχεται ένα αποτέλεσμα. Αυτό όμως είναι κάτι που δεν είναι κανόνας, είναι εξαίρεση. Ναι, είναι εξαίρεση. Αλλά και το πρόσωπο που βγάζουν οι παίκτες, δηλαδή και χθες, αν μπορούσε να δει κάποιος το παιχνίδι, που εντάξει ήταν φιλικό, χθες βγήκε και ένας εκνευρισμός προφανώς και οι παίκτες είναι. Δηλαδή αυτό θέλω να ρωτήσω περισσότερο. Τους είδατε τους παίκτες από κοντά, έτσι, τους ζήσατε αυτές τις μέρες και τα λοιπά, αυτές τις ώρες και την ώρα του αγώνα και πριν και μετά. Μου φαίνεται εμένα ότι κοντεύουν να σκάσουν, παιδί μου, αυτοί οι παίκτες. Τι είναι αυτό που έχουν? Τι είναι αυτό που πραγματικά δεν τους αφήνει, ρε παιδί μου, να βγάλουν το πραγματικό τους πρόσωπο στον αγωνιστικό χώρο? Αυτό για το οποίο σκάμε όλοι και συζητάμε. Εντάξει, ένα συμπέρασμα παρακινδυνευμένο που βγάζω εγώ από την έτσι ολιγοήμερη εκεί παραμονή μου είναι ότι δεν μπορούν να χωνέψουν, όπως είπατε και εσείς, ότι με την ικανότητά τους, έτσι όπως είναι, στον όμιλο που είμαστε, έχουμε αυτή τη θέση. Δηλαδή μετά το παιχνίδι με τα Φερόε, το οποίο ήταν ένα σοκ για όλους, δείχνουν ότι θέλουν να αντιδράσουν, αλλά καμιά φορά είναι πάρα πολλά πράγματα όταν συγκεντρώνονται. Γιατί δεν είναι μόνο το παιχνίδι με τα Φερόε, είναι και τα προηγούμενα παιχνίδια. Είναι η βαθμολογία αυτή τη στιγμή. Είναι το θέμα ότι αυτή τη στιγμή δεν θα κοιτάξουμε πίσω, πρέπει να κοιτάξουμε μπροστά. Εντάξει. Γιατί ξανείπα και με άλλους ανθρώπους που μίλησα ότι μιλάμε τώρα για πιθανότητες. Το χειρότερο δεν είναι. Το χειρότερο είναι να μην έχεις ελπίδα. Και εμείς αυτή τη στιγμή. Πρόκριση εννοείται. Ναι, ακριβώς. Ναι, ναι, ναι. Δηλαδή από τη στιγμή που υπάρχουν πιθανότητες, θεωρητικό είναι. Αν δεν υπάρχει ελπίδα όμως για αυτή την πρόκριση, δεν θα πρέπει να πούμε ότι πρέπει να κερδίσουμε τα 6 παιχνίδια που μένουν. Πρέπει να κερδίσουμε το επόμενο παιχνίδι που έρχεται. Βέβαια. Να το δούμε ένα-ένα παιχνίδι. Να έτσι όπως. Δύσκολα χάνεις την αυτοπεποίθηση, δύσκολα την κερδίζεις. Και δύσκολα κερδίζεται γιατί δεν μπορεί να τα παίξει όλα τα παιχνίδια μαζί. Ένα-ένα παιχνίδι. Και νομίζω ότι οι ίδιοι οι ποδοσφαιριστές έχουν διαστανθεί την κατάσταση που έχει έρθει η ομάδα. Γιατί αυτή είναι πλέον. Ένας ποδοσφαιριστής κάνει να φαίνεται μια ομάδα καλή. Με τη βοήθεια του προπονητή. Αλλά είναι ένας συνδυασμός. Όπως είπα και πριν, ότι δεν πληρώνει μόνο ένας. Δεν είναι και το πιο σωστό.
Να βρίσκουμε και ένα και τους ίδιους και τον Παναγιώτη τον Κονέ και τον Κονέ και τον το Ρωσίδη, μάλλον μιλήσαν μετά το τέλος του αγώνα. Και οι ίδιοι δεν μπορούσαν. Το έβλεπα στο πρόσωπό τους. Δεν είναι μόνο αυτά που λέγανε, ας πούμε. Γιατί δεν μίλησαν σαν κανονικοί ποδοσφαιριστές, αν μπορώ να το πω αυτό, που λένε τα ίδια και τα ίδια κάθε φορά μετά το τέλος του αγώνα. Και οι ίδιοι ήταν σκασμένοι και οι ίδιοι ήταν προβληματισμένοι αμέσως μετά το τέλος του αγώνα με τα νησιά. Μεταφέρω. Σα το είπα αμέσως ότι είναι. Έκδηλος ο προβληματισμός όταν έρχονται τέτοια αποτελέσματα ή εμφανίσεις. Καμιά φορά η ψυχολογία φτιάχνεται μέσα από το αποτέλεσμα. Ναι. Όσο κερδίζεις, τόσο ανεβαίνεις. Είσαι λίγο τυχερός. Μέσα στο ποδόσφαιρο είναι όλα. Αλλά όπως είπατε και εσείς, είναι έκδηλος ο προβληματισμός στα πρόσωπα των παιχτών. Ναι. Ή κάποιος μπορεί να σκέφτηκε, προσπαθώντας να αναλύσει όλη αυτή την κατάσταση, την άσχημη κατάσταση, ότι εντάξει, έχουν το μυαλό τους περισσότερο στις ομάδες τους, στους συλλόγους τους, δηλαδή φοβούνται μην τραυματιστούν κτλ. Δεν νομίζω να ισχύει κάτι τέτοιο, έτσι δεν είναι? Δεν ξέρω κιόλας, δεν έχω μπει στο μυαλό κανός ποδοσφαιριστή, δεν μπορώ τέλος πάντων να το νιώσω εγώ τόσο καλά. Αλλά τώρα φοβάται λέει, για το συμβόλαιό του, παίζουν σε πρωταθλήματα, γιατί παίζουν σε μεγάλα πρωταθλήματα έτσι, και έχουν και συμβόλαια δυνατά. Δεν ισχύει αυτό γιατί. Αν σκεφτούμε ότι περισσότερο από αυτούς τους ποδοσφαιριστές έχουν χρησιμοποιήσει την εθνική για να φτάσουν στο πιο ψηλό επίπεδο. Αλήθεια είναι αυτό που λέτε, φυσικά και μεγάλη κιόλας. Έτσι ακριβώς. Αν στο εξωτερικό, δηλαδή αν θες να πας στην Αγγλία, αν δεν είσαι διεθνής ποδοσφαιριστής, δεν μπορείς να πας. Mm-hmm. Δηλαδή, κάνεις έναν αγώνα τεράστιο να καθιερωθείς σε μια εθνική ομάδα και όταν θα φτάσεις να παίζεις, θα σκέφτεσαι αν θα ξεκουραστείς για να παίξεις το σύλλογό σου. Mm. Δεν υπάρχει αυτό. Οι δικοί μας ποδοσφαιριστές νομίζω ότι. Εκτός του ότι από αυτούς που είναι στο εξωτερικό κάποιοι δεν έχουν καθιερωθεί ακόμα 100%, βρίσκουν ένα μέσο για να δείξουν τι αξίζουν και τις εθνικές ομάδες. Αν είσαι καλός στην εθνική ομάδα, μπορείς να παίξεις πολύ πιο εύκολα και στο σύλλογό σου. Ναι. Έτσι είναι. Παίζει ρόλο, κύριε Τσάνα, το σύστημα. Γιατί επίσης τα τελευταία χρόνια, για να πάω και λίγο να συνδυάσω το ξεκίνημα της κουβέντας μας με τις θέσεις που λέγαμε, τα δεκάρια και τα εξάρια κτλ. Παίζει ρόλο για μια ομάδα το σύστημα που επιλέγει ο προπονητής, δηλαδή το 4-3-3, 4-4-2, 3-5-2 και όλα αυτά που τα τελευταία χρόνια ας πούμε, έχουν γίνει και αυτά της μόδας πολύ και τα αναλύουμε ας πούμε όλοι. Παίζει ρόλο αυτό το σύστημα που θέλει να μπολιάσει ένας προπονητής? Λέει ας πούμε ότι έχω εγώ αυτούς τους παίκτες, έτσι. Έχω τον ένα, τον δεύτερο, τον τρίτο, αυτοί καλοί παίκτες, ποιοτικοί παίκτες και θα παίξουμε αυτό το σύστημα. Παίζει ρόλο αυτό? Δηλαδή μήπως δεν ταιριάζει κάποιο σύστημα στους παίκτες τους συγκεκριμένους? Αφού μιλάμε για αυτά τα πράγματα, θα πω ότι το σύστημα δεν είναι τίποτα άλλο από μια αριθμητική παράσταση. Λες 4-3-3. Ναι. Θα παίξουν 4-3 και 3. Αυτό είναι μια αρχική τοποθέτηση. Αυτό που μετράει είναι η τακτική συμπεριφορά. Δηλαδή πώς μια ομάδα τον σχηματισμό αυτόν τον υποστηρίζει και τον βγάζει μέσα στο γήπεδο. Δηλαδή πώς θα εφαρμόσει το 4-3-3. Πώς θα εφαρμόσει το 4-4-2. Τι παίκτες έχεις, με τι χαρακτηριστικά. Και μια ομάδα πρέπει να χτίζεται, να φτιάχνεται όχι τόσο με βάση το σχηματισμό, αλλά όσο με βάση τα χαρακτηριστικά που έχουν οι παίκτες για κάθε συγκεκριμένη θέση. Ναι. Δηλαδή, αν μια ομάδα έχει δύο πολύ καλούς επιθετικούς, δεν μπορεί να συνδυάσει να τους βάλει να παίξουν. Είναι θέμα του προπονητή, πώς θα παρουσιάσει την ομάδα. Αν έχει γρήγορους ακραίους, δεν θα πας σε ένα σχηματισμό που θα δώσει την δυνατότητα σε αυτούς τους ακραίους να πάνε στο ένας εναντίον ενός. Έχει ένα πολύ καλό επιθετικό χάρτη. Ο οποίος βγάζει κάθετες πάσες, είναι δημιουργικός, μπορεί να σουτάρει, δεν θα έχει μια βοήθεια από δύο ειδικά χαφ, έτσι ώστε να είναι περισσότερο ξεκόρδος για το επιθετικό. Αυτά είναι σκέψεις που περνάνε από κάθε προπονητή. Ναι. Λέγοντας το 4-3-3 και τελειώνεις, δεν είναι τόσο απλά τα πράγματα. Αυτό που είδατε χθες εσείς, για να κλείνουμε σιγά σιγά, αυτό που είδατε στην ομάδα χθες, που καθίσατε και στον πάγκο, τι είναι αυτό που σας έκανε εντύπωση? Αυτό που μου έκανε εντύπωση είναι πόσο πραγματικά θέλουν αυτά τα παιδιά να τρέψουν την κατάσταση. Έχουν την ικανότητα. Είμαι σίγουρος ότι στο επόμενο παιχνίδι, στο επόμενο επίσημο παιχνίδι που είναι το Μάρτιο, θα είναι τόσο καλά προετοιμασμένοι για να αποδείξουν πραγματικά ότι τα προηγούμενα παιχνίδια ανήκουν στο παρελθόν και στο κακό παρελθόν. Σαφώς δεν είμαστε σε μια κατάσταση. Θα πω ότι η εθνική έχει ποδοσφαιριστές που δεν ήταν χτες στην αποστολή, με πάρα πολύ μεγάλη ποιότητα. Ακόμη και τα παιδιά που ήταν και για πρώτη φορά έδειξαν το πόσο πάθος
διαθέτουν για να μπουν σε αυτή την εθνική ομάδα. Η εθνική θα πρέπει να ξαναγίνει μια ομάδα με πάθος, με θέληση, με αυτό το πνεύμα το ομαδικό, με αυτή τη σύγκρινα που είχαν και πριν από λίγο καιρό, και νομίζω είναι θέμα χρόνου να το ξαναπετύχουν. Ναι. Το ελληνικό πρωτάθλημα πώς το βλέπετε? Το ελληνικό πρωτάθλημα είναι ανταγωνιστικό. Βλέπουμε την ομάδα του ΠΑΟΚ να είναι μπροστά, βλέπουμε τον Ολυμπιακό να ακολουθεί. Βλέπουμε αρκετές ομάδες οι οποίες είναι ευχάριστες κλήσεις, η Καλονή πολύ ψηλά. Νομίζω ότι είναι ενδιαφέρον αυτά. Αν σε κάποιο από τα παιχνίδια υπήρχε και λίγο καλύτερο θέμα, νομίζω ότι θα μπορούσαμε να μιλάμε το ρυθμό των αναλογιών για ένα ενδιαφέρον πρωτάθλημα, έτσι όπως εξελίσσεται το φετινό. Για έναν προπονητή, γιατί βλέπω την προπονητική καριέρα ως επιτοπλίστων, δηλαδή από το 9 είστε στις εθνικές ομάδες, έτσι. Ναι. Είχατε και 2 χρόνια στον Αθηναϊκό? Ναι, ήμουν και στον Αθηναϊκό. Όχι, στον Αθηναϊκό ήμουν όταν ήταν το 2001-2002, ήταν στην Β' Εθνική, ήμουν στις Ακαδημίες υπεύθυνος, στο εθνικό, μετά πήγα στον Ηλυσιακό για 2 χρόνια. Α, ναι, στον Ηλυσιακό. Το 2002, ναι. Είναι επιλογή σας να είστε στις εθνικές ομάδες? Γιατί σίγουρα, χωρίς να το ξέρω, χωρίς να έχουμε μιλήσει μαζί εκτός αέρα, σίγουρα πιστεύω ότι προτάσεις είχατε, ρε παιδί μου, για να αναλάβετε κάποια ομάδα, ακόμα και Super League. Έτσι πιστεύω εγώ. Γιατί δεν το κάνατε ή γιατί δεν το έχετε κάνει ακόμα? Γιατί δεν είχα κάποια πρόταση από την ομάδα του Super League. Δεν είχατε? Και γιατί... Όχι, δεν είχα. Ναι. Ναι. Και γιατί στις εθνικές ομάδες νομίζω ότι έχω βρει ένα περιβάλλον που μου δίνει τη δυνατότητα να δουλέψω αρκετά καλά. Είναι πάρα πολύ ενδιαφέρον αυτό που κάνω στις εθνικές ομάδες. Είναι το επίπεδο πάρα πολύ υψηλό. Ο τρόπος της ενημέρωσης, της επιμόρφωσης είναι αρκετά σημαντικός για έναν προπονητή. Και μου παρέχονται όλα αυτά. Και προσπαθώ να είμαι όσο γίνεται πιο καλά δεσμένο σε αυτό που κάνω αυτή τη στιγμή. Ναι, και πώς όλα αυτά τα χρόνια η Εθνική Ελπίδων, παιδί μου, έτσι έχει καλούς παίκτες. Έχει καλά και καλά παιδιά και καλούς παίκτες, ποιοτικούς δηλαδή. Μετά όταν μεγαλώνει, λίγο πηγαίνει ο ένας δεξιά, πάει, άλλος αριστερά κτλ. Αλλά στην Ελπίδων γίνεται καλή δουλειά από χρόνια τώρα. Ναι, και στην Ελπίδων και στην Νέων. Δεν υπάρχει πιο χαρακτηριστικό παράδειγμα από εδώ. Τις εθνικές ομάδες των νέων, και αυτή η νέων του Νίκου του Νόμπλια που έφτασε στον τελικό, και η ομάδα η δική μας που έφτασε πριν από 2 χρόνια στον τελικό με την Εστονία. Ναι. Βέβαια, το ότι κάποιος παίζει στην νέων δεν σημαίνει ότι θα φτάσει και στην ανδρών. Αλλά η μεγαλύτερη χαρά είναι ότι οι ποδοσφαιριστές από την εθνική νέων αυτή είναι αυτή τη στιγμή στην εθνική ομάδα των ανδρών. Έχουν ήδη συμμετοχές. Και το πιο σημαντικό ακόμα είναι ότι στην καλή εθνική ομάδα που έφτασε Μουντιάλ, που έφτασε στα ευρωπαϊκά αυτά παιχνίδια, ναι, οι περισσότεροι από τους παίχτες, πλην ελαχίστων εξαιρετικών περιπτώσεων, ήταν προερχόμενοι από την εθνική ομάδα των Ελπίδων. Άρα συνέχεια υπάρχει. Απλά εμείς πολλές φορές γκρινιάζουμε τόσο πολύ, μας φταίνε τόσο πολύ όλα, που πολλές φορές ακόμα και τα όμορφα πράγματα που γίνονται, προσπαθούμε να βρούμε κάτι για να... είχα να μην τους δώσουμε την αξία που πραγματικά έχουν. Μάλιστα. Ωραία κουβέντα κάναμε, κύριε Τσάνα. Ευχαριστώ πολύ και καλή συνέχεια στην καλή δουλειά που κάνετε. Ευχαριστώ πολύ. Να είστε καλά.